Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε έναν κριτικό ο οποίος πρωταγωνίστησε στα γεγονότα της περίοδου του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος μάλιστα της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου. Είναι ο κύριος Γιάννης Νισταζάκης. Κύριε Νισταζάκη, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Crete TV. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα τη στιγμή της εισβολής του τάγκ στο Πολυτεχνείο. Εκείνη τη στιγμή ο Γιάννης Νισταζάκης πού βρισκόταν? Ήμουν ακριβώς στη δεξιά, όπως είναι η κεντρική θύρα. Η Σιδερένια είχε και δύο πόρτες δεξιά και αριστερά. Ήμουν στη δεξιά, εκεί στα κάγκελα. Και τι αντικρίσατε εκείνη τη στιγμή? Είδαμε όλο αυτό το φοβερό που είδατε στο βίντεο να γυρίζει η κάνη του τάγκς προς τα πίσω. Καταλάβαμε τις επόμενες στιγμές τι θα γινότανε. Όπως είδατε, είχαμε βάλει την Mercedes του Πρίτανη σαν ανάχωμα. Και όταν πλέον πλησίασε το τάγκς, υποχωρήσαν προς τα πίσω. Όταν εγώ πλέον άκουσα το κρακ και τις φωνές της κοπέλας που εγκλωβίστηκε, πήγαμε να τη βοηθήσουμε, ήδη την είχαν τραβήξει κάποιοι συναγωνιστές. Και βέβαια υποχωρήσαν προς την πίσω αυλή του Πολυτεχνείου. Εντάξει, φαντάζομαι υπήρξε βάλια. Ναι, και ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ο κύριος Νισταζάκης, υπήρξε κάποια προετοιμασία όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες, προετοιμάζονταν. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό που ακολούθησε, το περιμένατε, είχατε υποψιαστεί ότι θα ακολουθήσουν τόσο θλιβερά γεγονότα? Κοιτάξτε να δείτε, λίγο πολύ το περιμέναμε. Δηλαδή, ποιο ήταν το θέμα? Ότι λόγω των προσκλήσεων από το ραδιοφωνικό σταθμό, είδε την Παρασκευή το βράδυ μαζεύτηκε από ό,τι υπολογίζεται 1 εκατομμύριο λαού της Αθήνας γύρω από το Πολυτεχνείο. Ξημέρωνε Σάββατο. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Εμείς ήδη συζητούσαμε ότι το κλείσιμο στο Πολυτεχνείο ήταν ένας εγκλωβισμός που μας δέσμευε σε οποιαδήποτε επίθεση. Μάλλον θα καταλήγαμε την επόμενη μέρα, όταν θα ήταν πλέον μια κατάσταση όλο το κέντρο της Αθήνας να έχει καταληφθεί από κόσμο, να ανοίξουμε τις πύλες και να γίνουμε ένα με τον κόσμο. Γιατί δυστυχώς βλέπαμε ότι ήταν ένα εγκλωβισμός αυτός. Το περιμέναμε, αλλά βλέπετε και αυτοί είχαν τα σχέδιά τους, περιμέναν αυτή την εξέλιξη και θέλαν να τη σταματήσουν με αυτό το βίαιο τρόπο που είδαμε. Τι ήταν αυτό που σας φόβησε περισσότερο εκείνο το βράδυ? Και το θυμάστε μέχρι και σήμερα. Βεβαίως. Εμείς συνέχεια συνεδριάζαμε, όπως βλέπετε, το κτίριο της αρχιτεκτονικής με τη σκάλα αυτή, τη μαρμάρινη, στον πρώτο όροφο, μπροστά σε μια μεγάλη αίθουσα. Σε κάποιο διάλειμμα αυτής της συνεδρίασης κατέβηκα κάτω για να δω την κατάσταση. Εκεί, μπροστά στη σκάλα, όπως ήμουνα με κάποιους φίλους και τη φίλη μου στο Πολυτεχνείο, στα 2 μέτρα είδα ένα παιδί να κλειδονίζεται και να πέφτει κάτω. Του είχε έρθει μια σφαίρα απέναντι από το ξενοδοχείο, από ό,τι φαίνεται. Αυτή ήταν η πιο συνταρακτική στιγμή. Και το μήνυμα τώρα που θέλετε να περάσετε, έτσι 48 χρόνια μετά? Και βιώματα βέβαια που φαντάζομαι σας έχουν σημαδεύσει, κύριε Νισταζάκη, μέχρι και σήμερα. Δεν νομίζω να περιμένετε την ημέρα του Πολυτεχνείου για να θυμάστε τα γεγονότα της περίοδου. Αυτά έχουν στοιχειώσει μέσα μας. Κάθε μέρα είναι ένα βάρος, θα έλεγα, που δεν μας αφήνει καμιά φορά να ελιχθούμε στον επαγγελματικό, στον προσωπικό, στον οικογενειακό τομέα, όπως ίσως ελίσσονται κάποιοι άλλοι. Είναι ένα βάρος τιμής που μας το σέρνουμε αναγκαστικά πίσω μας. Και όπως λες τώρα, 48 χρόνια, εγώ συνειδητοποιώ τώρα την χρονική απόσταση. Είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να απευθυνθώ στην σύγχρονη νεολαία. Εμείς κάναμε κάποια πράγματα για να αλλάξει ο τόπος. Πιστεύω ορισμένα πράγματα τα καταφέραμε εκ των πραγμάτων,
δεν είναι αυτή η αμερικανοκρατία και το ένα καθεστώς πολύ έτσι λίγης δημοκρατίας μέσα στο πολιτικό σύστημα που υπήρχε την προδικτατορική περίοδο. Θυμάστε τι έκανε το παλάτι, ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις, οι Αμερικάνοι ελέγχανε τον στρατό, άλλωστε προϊόν της ΣΥΑ ήταν η Χούντα. Και επίσης πρέπει να πω, γιατί μας κατηγορούν κάποιοι ότι ρίξαμε, λέει, τον Παπαδόπουλο, ενώ ήταν έτοιμος να φέρει ένα εκδημοκρατισμό στο πολιτικό σύστημα με τον Μαρκεζίνη. Και τον ρίξαμε και ήρθε ο Ιωαννίδης και χάσαμε την Κύπρο. Πρέπει να πω ότι ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης, σαν μέλη της ΣΥΑ εδώ πέρα στην Ελλάδα, συζητούσαν με τον Κίσιγκερ τον τρόπο που θα δημιουργούσαν αυτό το πραξικόπημα στην Κύπρο, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους Τούρκους να κάνουν αυτή την επέμβαση. Ήταν πριν από μένα. Εμείς σταματήσαμε ακριβώς αυτήν την προσπάθεια να δώσουν μια δημοκρατική επίφαση στο καθεστώς, κάτι που έκανε Μάλιστα. η Τουρκία και χρόνια έλεγχε ο στρατός το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς σταματήσαμε. Κατέρευσε με το πολιτικό. Απευθυνόμενος και να κλείσουμε με αυτό στη νέα γενιά. Εγώ θα έλεγα στην ελληνική νεολαία ναι. ότι εκείνο που δεν πετύχαμε είναι ότι δεν αλλάξαμε ριζικά το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή να κυβερνούν άνθρωποι που έχουν μια ευαισθησία κοινωνική. Βλέπετε σε άλλες χώρες, και δεν θέλω να μπω σε θέματα ας πούμε ιδεολογικά, αλλά πρακτικά αυτή τη στιγμή, μόλις συμβεί κάτι που κατηγορείται κάποιος, παραιτείται. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Μάλιστα. Εδώ πλέον και μέσα στα μέσα ενημέρωσης, και εσείς δυστυχώς καμιά φορά, διεκτραγουδείτε τέτοια γεγονότα σαν να είναι φυσικό. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που υποτίθεται παίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή, που υποτίθεται εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο, δηλαδή δίνουν σήματα πόσο ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και ο ένας δίνεται για τον άλλο και δεν είναι ένα ζώο της ζούγκλας που πάει ο ένας να κατασπαράξει τον άλλο ανάλογα με τη δύναμή του. Αυτά τα φαινόμενα στην πολιτική μας ζωή δεν μπορούν να μένουν έτσι και αυτό ακριβώς απομακρύνει την νεολαία από την πολιτική και Μάλιστα. κοινωνική μας ζωή. Κύριε Νησταζάκη, απομακρύνει από τις κοινωνικές οργανώσεις, απομακρύνει Βέβαια. Από την πολιτική. Αυτό ακριβώς είναι το ένα θέμα Ναι. που δυστυχώς δεν το καταφέραμε εμείς. Θέλει μεγάλη συζήτηση γιατί δεν το καταφέρει η γενιά μας, γιατί μας χρεώνουν και ορισμένα πράγματα και είναι μια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά. Κύριε Νησταζάκη, συγκλονιστική η μαρτυρία σας. Τιμή και χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε. Να είστε καλά και τα μηνύματα Ευχαριστώ. Τα οποία προκύπτουν, όπως τονίσατε και εσείς, είναι πολλαπλά προς πολλούς αποδέκτες, έχω να πω εγώ. Ακριβώς. Με πολλούς αποδέκτες. Βεβαίως είναι πολλοί αποδέκτες. Βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω τους φορείς που έχουν μια τέτοια αντίληψη. Σου λέει τι σου δίνω, τι παίρνω. Όμως φορείς που έχουν προμηθευτεί τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί σας να ευχαριστούμε. Να ανθίζουν και μέσα σε αυτό. Κύριε Νησταζάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,